Πατσού, εκτός από σωματική προετοιμασία για το μαραθώνιο, υπάρχει και ψυχολογική? Φυσικά και υπάρχει και ψυχολογική. Πρόκειται για ένα αγώνισμα πολύ μεγάλο, 42 χιλιόμετρα, όπου αν ο αθλητής δεν είναι προετοιμασμένος ψυχολογικά, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να μην πετύχει αυτό που θέλει. Είτε είναι επαγγελματίας, είτε είναι ερασιτέχνης. Είναι ένα ιδιαίτερα επίπονο αγώνισμα, το οποίο πρέπει να έχει ψυχολογική προετοιμασία όχι μόνο την ημέρα του αγώνα, αλλά μια προετοιμασία που ξεκινάει αρκετό καιρό πριν. Όταν λέτε ψυχολογική προετοιμασία, αναφέρεστε σε θετικές σκέψεις, σε ευχάριστα πράγματα που πρέπει να σκέφτεται ο μαραθώνιος, ή υπάρχει η επίτευξη ενός στόχου που πρέπει να έχει συνέχεια στο μυαλό του? Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες. Είπαμε πριν ότι είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει αρκετό καιρό πριν και έχει να κάνει με το να αντέξει ο αθλητής τα χιλιόμετρα που πρέπει να βγάλει στην προπόνηση, γιατί και η προπόνηση είναι ιδιαίτερα επίπονη και άρα έχει συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Και υπάρχει και ο αγώνας, όπου και εκεί χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές. Αναφέρατε πριν για θετικές σκέψεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες σκέψεων, τις οποίες καλείται ο μαραθωνοδρόμος αθλητής να χρησιμοποιήσει τόσο στην προπόνηση όσο και στον αγώνα. Και αναφέρονται, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους επιστημονικούς όρους, είτε ως εσωτερικές, δηλαδή ο αθλητής δίνει μεγάλη σημασία στα σωματικά του συμπτώματα, είτε ως εξωτερικές, δηλαδή δίνει σημασία κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα, στα εξωτερικά ερεθίσματα. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι επαγγελματίες αθλητές συνήθως χρησιμοποιούν τις εσωτερικές σκέψεις, εκείνες δηλαδή οι οποίες τους δίνουν πληροφορίες για το σώμα τους, και αυτό γίνεται γιατί έχουν την ικανότητα να αξιολογούν και να ερμηνεύουν τα συμπτώματα και τις εντολές που τους δίνει το σώμα, προκειμένου να πετύχουν τη μέγιστη αθλητική τους απόδοση. Αυτό μπορεί να ισχύει και για τους ερασιτέχνες αθλητές σε μικρότερο βαθμό. Ωστόσο, θα σας πω ότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο είδη σκέψεων, ανάλογα με το τι μας κάνει εμάς να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατό. Και αν ένας δρομέας σας ζητούσε 2-3 συμβουλές πριν από τον αγώνα, τι θα του λέγατε με τίτλους? Θα έλεγα λοιπόν ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας για ένα μαραθώνιο δρόμο θα υπάρχουν πολλά εμπόδια. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε και πρέπει να εστιάζουμε δεν είναι στα αρνητικά και στο ποιες κακές προπονήσεις ή ποια λάθη μπορούμε να έχουμε κάνει στις προπονήσεις, αλλά στο εγχείρημα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, στην προσπάθειά μας, στο να κάνουμε συνέχεια ανατροφοδότηση και καταγραφή αυτών που έχουμε πετύχει και αυτών που θέλουμε. Το να μείνουμε στα αρνητικά μπορεί να μας αποτρέψει από το να λάβουμε μέρος ακόμη και για τη συμμετοχή. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό συνέχεια να καταγράφουμε τι έχουμε πετύχει, τα επιτεύγματά μας, να εστιάζουμε στα θετικά, να στοχεύουμε πάντα σε αυτό που έχουμε βάλει ως προϋπόθεση για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε και να μην μένουμε μακριά από τους στόχους μας με οποιαδήποτε δυσκολία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.